Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε μαζί μας. Πριν προχωρήσω παρακάτω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου, Varossi Lettings. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη, να είστε καλά. Και να σας καλωσορίσω και ταυτόχρονα καλωσορίσω και τον φιλοξενούμενό μου, που είναι ο Θεόδωρος Μόδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ που την πρόσκληση. Πολύ καλά. Καλωσόρισες στο Λονδίνο καταρχήν, ναι. Και καλωσόρισες στα στούντιο του Hellenic TV. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα μας. Πριν προχωρήσουμε όμως στο θέμα του βιβλίου, το οποίο θα παρουσιάσουμε, θέλω να πάμε ένα ταξιδάκι στο παρελθόν, να πούμε λίγα λόγια για σένα, να μάθουμε πιο πολλά. Ναι. Γεννήθηκες, παιδική ηλικία, οικογένεια? Εγώ γεννήθηκα στη Φλόρινα, Δυτική Μακεδονία. Ο πατέρας μου, ο Γιώργος Μόδης, ήταν από οικογένεια Μακεδονομάχων. Η μητέρα μου, Θεοδοσία, ήταν από την Κωνσταντινούπολη και ήρθε με την ανταλλαγή των πληθυσμών το δεκαετία του 20. Mm-hmm. Εγώ μεγάλωσα κυρίως στη Θεσσαλονίκη, από όπου 18 ετών είχα μια υποτροφία για την Αμερική και πήγα και σπούδασα στο Columbia University της Νέας Υόρκης θετικές επιστήμες. Μάλιστα. Πρώτα ηλεκτρολόγος μηχανικός, μετά φυσικός. Όταν πήγα το δοκτορά, γύρισα στη Γενέβη και έκανα έρευνες στο CERN, το πυρηνικό κέντρο. Για 11 χρόνια δούλευα με στοιχειώδη στομάτια και καθαρά ακαδηματική δουλειά. Κατόπιν μετατοπίστηκα στη βιομηχανία για μια εταιρεία, για την Digital, μια εταιρεία computers, mm-hmm. που είχαν ένα τμήμα Management Science, που έκανε επιστημονικές προσεγγίσεις σε θέματα αγοράς, θέματα εμπορίου κτλ. Και όταν τελικά η Digital αγοράστηκε από μεγαλύτερη εταιρεία, έκανα τη δική μου γνωμοδοτική εταιρεία, συμβουλευτική εταιρεία. Έχω δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε επιστημονικά και business περιοδικά. Για το θέμα αυτό. Ναι, για business περισσότερο και επιστημονικά. Mm-hmm. Και έχω γράψει και 9 βιβλία, τα περισσότερα των οποίων όμως είναι, παρόλο που είναι για τον γενικό αναγνώστη, έχουν μια ειδίκευση σε θέματα επιστημονικής προσέγγισης, είτε εμπορίου, είτε αγοράς, είτε διαχείριση επιχείρησης, επαγγελματική προσέγγιση έχουν. Αυτό το βιβλίο είναι το πρώτο που δεν έχει να κάνει τίποτα ούτε με επιστήμη, ούτε με εμπόριο, ναι, ούτε με βιομηχανία, ούτε με το χρηματιστήριο. Όσο για το χρηματιστήριο έχω γράψει ένα βιβλίο. Ναι. Είναι και το πρώτο βιβλίο σου που έχεις κυκλοφορήσει εκτός από αυτά που έχουν επιστημονικό περιεχόμενο. Ναι. Ναι, είναι το πρώτο. Είναι και το τελευταίο που έχω γράψει. Και προέρχεται από το ότι, να πούμε και γιατί το έχω γράψει αυτό το βιβλίο. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι θέμα το οποίο δεν ασχολούνται πολλοί. Μάλλον ασχολήθηκαν πολλοί, αλλά όχι με αυτό το συγκεκριμένο. Ναι, είναι σαν μυθιστόρημα. Ναι. Συγκεκριμένα είναι μυθιστορηματική βιογραφία στη ζωή της μητέρας μου, η οποία είχε περάσει καταπληκτικές καταστάσεις. Και το οποίο έχει και ιστορικό περιεχόμενο όμως. Έχει σαφώς ιστορικό περιεχόμενο, ναι, γιατί το πρώτο μισό του 20ου αιώνα βλέπουμε πολλά γεγονότα ιστορικά που συμβαίνουν, εκτός από τους δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους, πρώτο και το δεύτερο, mm-hmm. έχουμε άλλα γεγονότα τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά στο εξωτερικό. Αναφέρομαι στους Βαλκανικούς πολέμους, παραδείγματος χάρη, ναι, ή στο Μακεδονικό πόλεμο. Αυτά είναι άγνωστα στην Αμερική. Ή ακόμα και η ανταλλαγή πληθυσμών που έγινε το 20, ή ο εμφύλιος ελληνικός πόλεμος. Και ο εμφύλιος ελληνικός πόλεμος είναι και αυτός δεν είναι πολύ γνωστός έξω. Mm-hmm. Ως και τελευταία και η τουρκική απόβαση στην Κύπρο και διένεξη για το όνομα Μακεδονία, και αυτά στην Αμερική δεν είναι αρκετά γνωστά. Mm. Γι' αυτό το έγραψα στα αγγλικά το βιβλίο, γιατί ήθελα, και διαβάζεται σαν μυθιστόρημα, οπότε θα το πάρουν και θα το διαβάσουν, αλλά όποτε η ιστορία έχει κάποιο γεγονός που επηρεάζει την υπόθεση του βιβλίου, τότε κάνω μία παρένθεση,
πολλές φορές μεγάλη, και περιγράφω το ιστορικό φαινόμενο ώστε να μαθαίνει ο κόσμος. Όμως είναι ιστορικά γεγονότα τα οποία έχουν σχέση και με τη ζωή της μετάρασσας. Απόλυτα. Ναι. Επηρεάζουν, γι' αυτό λέω. Καταλαβαίνει κανείς γιατί γίνεται αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Γιατί έγινε η ανταλλαγή, γιατί έγινε ο μακεδονικός αγώνας, γιατί δολοφονήθηκε ο πατέρας του πατέρα μου. Και... Γιατί δολοφονήθηκε λοιπόν ο παππούς. Ναι. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε 4 πρόσωπα της οικογένειας Μόδη. Είπαμε είναι μακεδονομάχη η οικογένεια, στον Γιώργο και τη Θεοδοσία, που είναι οι γονείς μου, και στην Παρασκευή και τον Θεόδωρο, που είναι οι γονείς του πατέρα μου. Οι παππούδες μου. Παππούς, ναι. Ο Θεόδωρος, ο παππούς, ήταν ο πρωτεργάτης του μακεδονικού αγώνα. Το 1904 δολοφονήθηκε από τους Βούλγαρους κομιτατζίδες, επειδή είχε αναλάβει το εκτελεστικό τμήμα της ελληνικής οργάνωσης που αντιστεκόταν στα σχέδια των Βουλγάρων να θεωρήσουν, να κάνουν όλο τον κόσμο να λέει ότι είναι Βούλγαροι και όχι Έλληνες. Την εποχή εκείνη είχε αρχίσει να αποσύρεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία, συρρυκνώνονταν, φεύγανε σιγά σιγά οι Τούρκοι και υπήρχαν μάχες τώρα ποιος θα αναλάβει την ηγεσία του τόπου. Και ένα μήνα μετά την δολοφονία του παππού είναι η δολοφονία του Παύλου Μελά, άλλος γνωστός μακεδονομάχος. Αυτές οι δύο δολοφονίες μέσα σε ένα μήνα αποτέλεσαν την αρχή του μακεδονικού αγώνα. Ο Παύλος Μελάς ήταν παντρεμένος με την Ναταλία Δραγούμη. Ο Δραγούμης είναι άλλος μεγάλος, ακόμα μεγαλύτερος γνωστός μακεδονομάχος. Εκείνος ήταν και πολιτικός και συγγραφέας και είχε μεγάλη προσωπικότητα. Αλλά η Ναταλία Δραγούμη με την Παρασκευή, τη γιαγιά μου, ήταν φίλες. Έγιναν εξ ανάγκης γιατί είχαν και οι δύο... Μέσα στον ίδιο ρυθμό πήγαιναν. Οι άντρες τους δολοφονήθηκαν κατά την ώρα του αγώνα. Οπότε έχω ένα γράμμα από την γιαγιά μου στην Ναταλία Δραγούμη που της λέει ότι τη συγχαίρει. Γιατί ο γιος της πήρε τα όπλα και εκδικείται το αίμα του πατέρα του. Ναι. Mm-hmm. Είχα λοιπόν όλα τα στοιχεία, όταν πέθανε η μητέρα μου και βγήκαν στη φόρα φωτογραφίες, γράμματα, συγγράμματα του πατέρα μου, έγγραφα τα οποία δεν είχε. Ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος πολυγραφότατος, αλλά βρήκαμε όλα αυτά τα χειρόγραφα τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί. Τα έβαλα μαζί και έκανα αυτό το μικρό βιβλιαράκι περί Μακεδονίας. Τα είχε γράψει ο πατέρας σας. Τα είχε γράψει ο πατέρας μου και δεν έχουν δημοσιευτεί το 20 και το 30. Μάλιστα. Το περισσότερο είναι στα ελληνικά αυτό. Ναι. Το περισσότερο είναι στην καθαρεύουσα. Είναι η γλώσσα που μιλούσαν τότε. Την εποχή. Μάλιστα. Οι λόγοι σε αυτό γράφανε τότε. Μάλιστα. Και αυτό αποτέλεσε και αυτό, μου έδωσε και αυτό στοιχεία για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα. Μάλιστα. Οπότε είχα μπροστά μου και επιπλέον έχουμε ένα ειδήλιο μεταξύ του πατέρα μου και της μητέρας μου, το οποίο έχει πάθος, έχει δυσκολίες, έχει πολέμους, έχει πολλά επεισόδια. Είχα λοιπόν όλα τα στοιχεία για ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα. Το λέω σαν μυθιστόρημα, δεν είναι μυθιστόρημα, είναι μυθιστορηματική βιογραφία. Σαν μυθιστόρημα το διαβάζει κανείς. Συγκεκριμένα όταν ο Κώστας Βάκας, ο σκηνοθέτης, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά, έχει κάνει μικρά έργα, δεν έχει κάνει μεγάλα, έχει κάνει ντοκιμαντέρ. Ένα συγκεκριμένα είναι το, πώς το λέει, Greek American Radicals, The Untold Story. Και αυτό στην Αμερική έχει κάνει καριέρα. Διάβασα αυτό το βιβλίο και μου λέει αυτό μπορούσε να γίνει μια καταπληκτική τηλεοπτική σειρά ή και ταινία αυτό το βιβλίο. Αλλά λέει θα κοστίσει. Πρέπει λέει να, άμα θες να ακολουθήσεις αυτή τη γραμμή, να ψάξεις να βρεις, λέει, producers, παραγωγούς, στην Αμερική, πλούσιους επιχειρηματίες Έλληνες που θα συγκινηθούν και... Εφοπλιστές, οι οποίοι ναι, θέλουν τέτοιο, να στηρίξουν την ιδέα για να παραμείνει εκεί, να τη δει πιο πολλούς κόσμους. Αλλά θα γινόταν, λέει, καταπληκτική, σαν μυθιστόρημα είναι, καταπληκτική ιστορία. Έχει παρουσιαστεί, λοιπόν, το βιβλίο σε διάφορες χώρες ή ακόμα... Στην Αμερική έκανα ένα ολόκληρο tour, Νέα New England... New Jersey, Connecticut, New York, στα κεφάλαια της Αρχέπα κυρίως. Mm-hmm. Γιατί έχουν Έλληνες και
και φιλέλληνες και τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και εγώ ήθελα αυτοί να μάθουν για την ιστορία τη δικιά μας τα γεγονότα που δεν είναι πολύ γνωστά. Γιατί τα πολύ γνωστά τα ξέρει όλος ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, αυτό το βιβλίο αποσκοπεί, όπως είπες και εσύ τώρα, να μάθει ο αναγνώστης πιο πολλά πράγματα όσον αφορά αυτή την περίοδο του αγώνα. Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, ναι, ναι. Το οποίο για τους Έλληνες είναι γεμάτο πολέμους, uh-huh. Εκτός από μία μικρή περίοδο μεσοπολέμου, 12-15 χρόνια μεταξύ του 40 και του 23, δηλαδή τελειώνει η μικρασιατική καταστροφή και έχουμε κάπου 15 χρόνια χωρίς πόλεμο. Συγκεκριμένα εκεί λαμβάνει η χώρα το ειδήλιο του Γιώργου και της Θεοδοσίας, είναι τα χρόνια που υπήρξε, τα μόνα χρόνια που δεν είχαμε πόλεμο. Ναι. Γιατί όλο τον υπόλοιπο καιρό είχαμε πολέμους. Και να το πω και αυτό, εγώ ζω στην Ελβετία, και την οποία οι Έλληνες εκτιμούν ιδιαίτερα για το ψηλό βιωτικό επίπεδο, για την πλούσια την ευημερία της, αλλά η Ελβετία δεν είχε συμμετάχει σε κανένα από τους πολέμους. Συγκεκριμένα, ο τελευταίος πόλεμος που είδε η Ελβετία ήταν με τον Ναπολέοντα πριν από αιώνες. Να. Άρα η σύγκριση δεν είναι δίκαια μετά Ελλάδος και Ελβετίας. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι το πρώτο κομμάτι, το οποίο καλύπτει περισσότερο από το μισό βιβλίο, δεν είναι μισό. Αυτό καλύπτει ολόκληρο αιώνα, λέει στο εξώφυλλο, αλλά παραπάνω από μισό αιώνα, το παραπάνω από μισό βιβλίο. Ναι. Καλύπτει ο πρώτος μισός αιώνας, γιατί είναι γεμάτο ιστορία και γεγονότα ιστορικά. Ναι. Τι ακριβώς εννοείται με τον τίτλο? Καλύπτει, ας πούμε, ολόκληρη την ιστορία ο τίτλος? Όχι, αναφέρεται περισσότερο στο χαρακτήρα και στη δράση της μητέρας μου, η οποία ξεκίνησε μικρό κορίτσι από την Κωνσταντινούπολη. Και λέω Κωνσταντινούπολη γιατί έτσι τη λέγανε τότε. Το Ισταμπούλ ήρθε πολύ αργότερα. Ναι, ναι. Το Ισταμπούλ και ξέρουμε είναι Ιστιμπόλη, Ισταμπούλ. Είναι ελληνική, ναι, ναι. Λέξη πάλι. Ελληνική, ναι. Αλλά Κωνσταντινούπολη την ήξερα. Και ως μικρό παιδί, μάλιστα, εγώ νόμιζα ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν ελληνική πόλη ως την εποχή που έφυγε η μητέρα μου. Όταν έφυγε η μητέρα μου, ήρθαν οι Τούρκοι, νόμιζα, και μέχρι τότε ήταν ελληνική. Μάλιστα. Έχει μια δόση αληθείας αυτό, γιατί το 1914 ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης ήταν 30% Έλληνες. Mm-hmm. Μετά αδειάσανε και φύγανε με τον Ανταλλαγή, τον μεγαλύτερο εθνικό καθαρισμό που είδε ποτέ η Φίλιος. 2 εκατομμύρια άνθρωποι, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες φύγανε από την Μικρά Ασία και ήρθανε και 500,000 Τούρκοι πήγανε πίσω. Και ήρθε λοιπόν ως φτωχό κορίτσι από την Κωνσταντινούπολη. Είχαν χάσει και τους δύο γονείς μαζί με τη μικρή της αδελφή, 2 μοναχά κορίτσια πάνω στο πλοίο. Μπορούμε να δείξουμε μερικές φωτογραφίες. Ναι, η πρώτη. Α, έχω πολλές φωτογραφίες, οι οποίες αναφέρω στον αναγνώστη στη σελίδα 402 κάτω. Θα βρούνε διεύθυνση στο ίντερνετ και password για να πάνε να δούνε πολλές φωτογραφίες και ιστορικές και προσωπικές από την ιστορία που λέει στο βιβλίο. Αλλά έχω δώσει ένα δείγμα εδώ από αυτές τις φωτογραφίες. Αν μπορούμε να δούμε την πρώτη φωτογραφία. Είναι απλώς το εξώφυλλο του βιβλίου, αλλά και το εξώφυλλο του e-book, το οποίο ο εκδότης διάλεξε να το κάνει πιο attractive με πολέμους και με τέτοια μέσα. Μάλιστα, ναι. Μόλις έμαθα ότι θα βγει και audiobook, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις 26 Νοεμβρίου και μετά, τρίτη φόρμα αυτού του βιβλίου. Η δεύτερη φωτογραφία δείχνει το ταξίδι που έκανε η μητέρα μου, η οποία ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη, και κατέληξε με πλοίο στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν στη Φλόρινα, η οποία είναι απέναντι από το μοναστήρι, το οποίο τότε ήταν στη Ιουγκοσλαβία, σήμερα είναι στη Βόρειο Μακεδονία, και από εκεί βρέθηκε ο πατέρας μου στη Φλόρινα. Η μητέρα μου, στην τρίτη φωτογραφία, βλέπουμε τις συνθήκες με τι ταξίδεψε. Αυτά τα συνοστισμένα πλοία με κόσμο, χιλιάδες. Να φανταστείτε, 2 κορίτσια μοναχά, 11 και 15 χρονών, δεν ξέρουν πού πάνε και βγαίνουν στην Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά. Αυτή είναι η τρίτη φωτογραφία, η οποία είναι ένα πραγματική φωτογραφία, το προσφυγικό στρατόπεδο στην Καλαμαριά.
αυτές τις σκηνές που βλέπετε, οι καλοντημένοι άνθρωποι μπροστά δεν έχουν καμία σχέση με τους πρόσφυγες. Τα δύο κορίτσια πήραν μία μικρή τέντα, γιατί μεγάλες τέντες είναι οι οικογένειες, και μετά αρχίζει η περιπέτεια της μητέρας μου, η οποία με κουράγιο πολύ το σκάει από το στρατόπεδο, το οποίο ήταν και στρατόπεδο καραντίνας, δεν ήταν μόνο στρατόπεδο προσφύγων, δεν επιτρεπόταν να φύγει κανείς, και πάει και βρίσκει διδασκαλείο για να γίνει δασκάλα. Τα καταφέρνει, γίνεται δασκάλα, 3 χρόνια αργότερα καταλήγει στη Φλόρινα, που δεν την είχε ακούσει ποτέ στη ζωή της, και συναντάει τον γιο του από τη μακεδονική οικογένεια Μόδη, ο οποίος, παρόλο που ήταν ταγμένος στην κόρη του Δημάρχου, την ωραία Αθηνά, ερωτεύεται τη μητέρα μου και αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα, διότι η μαμά του δεν την θέλει, την πρόσφυγγα όπως την έλεγε, όχι πρόσφυγγα, πρόσφυγγα την αποκαλούσε. Δεν ήθελε ο γιος της, ο οποίος ήταν αριστοκράτης, να πάρει μία φτωχή δασκάλα. Και χώρισαν τελικά, τι έγινε? Δεν παντρεύτηκαν, δεν αρχίζουν, αρχίζουν να βλέπονται. Είναι τρελά ερωτευμένος. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, όχι τώρα, ιστορία. Τώρα μπορώ να δώσω και εγώ έτσι την συγκατάθεσή μου. Πιστεύω ότι ναι, μπορεί να γίνει μια πολύ ωραία ταινία. Ναι, έχει πολλά τέτοια. Γιατί υπάρχουν ιστορικά γεγονότα, υπάρχουν αυτά τα ειδήλια τα οποία είναι κάπως έτσι πολύ παραδοσιακά. Ναι, ναι, ναι. Και να φανταστείτε ότι στη Φλόρινα την εποχή αυτή έχουν το πρόβλημα των Σλαβομακεδόνων. Mm-hmm. Έχει μια minority, μια μειονότητα, οι οποίοι μιλούν σλαβομακεδόνικα, τα οποία ήταν, εμείς τα λέγαμε μακεδονίτικα. Είναι μια βουλγάρικη διάλεκτος που έχει μέσα αλβανικά, σέρβικα και ελληνικά στοιχεία. Εγώ έμαθα να μετράω μέχρι το 5 μόνο. Mm-hmm. Η μητέρα μου δασκάλα επί 31 χρόνια, στο παζάρι τη μιλούσαν τη γλώσσα αυτή όταν πήγαινε στο Σάββατο το πρωί. Είχε μάθει λιγότερο από 5. Τη λέω, ρε μαμά, πώς έγινε αυτό και δεν έμαθα, 30 χρόνια δεν έμαθα. Δεν την ενδιαφέρει. Όχι, άμα με ακούγανε να μιλάω, λέει, θα με απολύωνε. Γιατί στη Φλόρινα την εποχή εκείνη η εκπαιδευτική ήταν ένα πολύ ισχυρό και σοβαρό σώμα. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς. Είχε μόνο 15.000 κατοίκους στη Φλόρινα, αλλά είχε 6 δημοτικά, 2 πρότυπα, 2 γυμνάσια και μία διδασκαλική ακαδημία που παρήγαγε δασκάλους. Και όλα αυτά γιατί είχαν το πρόβλημα με τους σλαβόφωνους. Ναι. Πόσο ετών ήταν η μητέρα σας όταν μπήκε στη σχολή για να... Στο διδασκαλείο μπήκε 15 ετών. Πόσο μικρή, Περπάτησε με τα πόδια. Τόσκασε από την καραντίνα. Δεν της επιτρεπότανε. Βγήκε κρυφά. Περπάτησε στη Θεσσαλονίκη 2 ώρες με τα πόδια. Έψαχνε διδασκαλείο. Ρωτούσε διδασκαλία, διδασκαλείο και την πήγανε σε ένα χώρο διδασκαλείο. Όχι, λέει, διδασκαλείο για δασκάλουσε, όχι. Το βρήκε και μπήκε μέσα, έγινε δασκάλα 3 χρόνια αργότερα. Άρχισε να διδάσκει στη Φλόρινα. Μάλιστα. Μετά ο γάμος πότε έγινε? Ο γάμος αργάει πολύ, γιατί η Παρασκευή ήταν σκληρό. Στο βιβλίο λέει ότι από πίσω, ότι υπάρχουν, η προσωπικότητα του βιβλίου είναι 2 δυνατές γυναίκες. Αυτή είναι η Θεοδοσία, αλλά και η Παρασκευή είναι πολύ δυνατή, γιατί όταν δολοφονήσαν τον άντρα της, ο οποίος ήταν πλούσιος και είχε μεγάλο σπίτι, ανέλαβε η Παρασκευή τον ένοπλο αγώνα. Άνοιξε το σπίτι της στους εκδικητές, στους Έλληνες εκδικητές, τους παρήχε όπλα και υλικό support. Οπότε μετά από λίγο οι Βούλγαροι κάψαν το σπίτι της, ρίξανε βόμπα, κάψαν το σπίτι της και αναγκάστηκε η Παρασκευή να ρίξει όλα τα πράγματα σε ένα καρότσι που το κουβαλούσε ανάλογα, τα 2 μικρά παιδιά επάνω και να φύγει προς τον νότο, στην Ελλάδα, και η πρώτη πόλη που έφτασε ήταν η Φλόρινα. Και έτσι κατέληξε στη Φλόρινα. Ωραία. Και ποια περίοδο μιλάμε τώρα? Το 1920. 20. Η μητέρα μου έφτασε στη Φλόρινα το 1926. Ο πατέρας μου έφτασε μερικά χρόνια νωρίτερα. Τελείωσε το γυμνάσιο εκεί, τελείωσε τη νομική στην Αθήνα μετά και γύρισε στη Φλόρινα και μόλις είχε ανοίξει το γραφείο του, όταν έφτασε η μητέρα μου. Και παντρεύτηκαν. Παντρεύτηκαν πολύ αργότερα, όταν η Παρασκευή δεν ενέδινε. Και μάλιστα ως την εποχή που αρβωνιάστηκαν κρυφά, μαθεύτηκε ότι αρβωνιάστηκαν, το έμαθε ο Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτικών, ότι βλέπονταν το βράδυ,
και την απόλυση. Όχι την απόλυση, την έκανε μετάθεση, δυσμενή μετάθεση σε μικρά χωριά των βουνών για να μην βλέπονται, με τον όρο ότι, με το δικαιολογία ότι έλλειψη ηθικού κύρους. Α, κατάλαβα, ναι. Αλλά ο πατέρας μου δεν μας έβλεπε τέτοια, σηκωνόταν και πήγαινε σε όποιο χωριό ήταν, την έπαιρνε μεταξύ και πηγαίνει στην Αθήνα να γλεντήσουν ένα. Αυτό κράτησε, ναι, αυτό κράτησε αρκετά πότε χρόνια. Παντρεύτηκαν, έτσι, παντρεύτηκαν 6 χρόνια αργότερα, το 32 παντρεύτηκαν, το 32 αγωνιάστηκαν. Παντρεύτηκαν αρκετά αργότερα, όταν έρχονται, πριν έρθουν οι Γερμανοί, γιατί μαθεύτηκε... Πριν το 40... Ναι, παντρεύτηκαν το 36. αλλά ενδιάμεσα η Παρασκευή ενέδωσε να παντρευτούν επειδή επενέβη ο παπάς της ενορίας που άκουσε το τι αντίδραση φέρνει η Παρασκευή και της αρνήθηκε να της δώσει κοινωνία. Η Παρασκευή πολύ θρησκευτική. Κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή μετάνοιες. Επομένως τώρα όλα αυτά, όλες τις πληροφορίες τις είχε γράψει σε σημειώσεις η Παρασκευή. Έχω 20 ώρες ηχογραφήσεις της μητέρας μου που μου λέει ιστορίες. Μετά από λίγο άρχισα να την ηχογραφώ. Μα μάλλον θα τα γράψω αυτά. Γραφτά. Όχι, ηχογραφίες. Ναι, ναι. Και από εκεί πήρες όλο το. Αλλά υλικό. Επειδή τα έλεγε πολύ συχνά και όταν μεγάλωσε, πέθανε σχεδόν 100 ετών η μητέρα μου. Γι' αυτό είναι ολόκληρος αιώνας. Όταν είχε φτάσει στα 90, της λέω: δεν γράφεις μια αυτοβιογραφία, τέτοια ωραία ιστορία. Αχ, τι ωραία ιδέα! Και άρχισε να γράφει. Ναι. Έγραψε μια αυτοβιογραφία και, οποία... και, αυτά... και πήρα και από εκεί υλικά. Ναι. Και γι' αυτό λέω ότι είχα πολλά υλικά και έχω και την αλληλογραφία του πατέρα μου προς τη μητέρα μου, τα οποία τα κρατούσε τα γράμματα αυτή. Και με αυτόν τον τρόπο είχα πολύ υλικό για να κάνω. Έχω πίσω μια ολόκληρη βιβλιογραφία. Είναι μετά η υπόθεση του θείου μου, ο οποίος ήταν ξάδελφος, πρώτος ξάδελφος του πατέρα μου και εκείνος Γιώργος Μόδης, και εκείνος Μακεδονομάχος, πληγώθηκε στα βουνά, πιο μεγάλος από τον πατέρα μου εκείνος, έγινε πολιτικός αργότερα, ο οποίος είναι... να δούμε και μια φωτογραφία. Να δούμε την αριθμό 5. Εδώ βλέπουμε την Παρασκευή και τον Θεόδωρο, σε μία εφημερίδα της εποχής, η Λεζάντα λέει ότι ο αγρίος δολοφονηθής Θεόδωρος Μόδης, και τελειώνει μετά της πατριωτικοτάτης συζύγου του. Ήτανε πατριωτικοτάτη επειδή άρχισαν τον πόλεμο ίδια να... Ναι. Τα παιδιά πόσων ετών ήταν όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας? Ο πατέρας μου ήταν 4 ετών. Όχι, ο πατέρας μου ήταν... Ναι, ο πατέρας μου ήταν 4 ετών. Και η μητέρα μου ήταν, η μητέρα μου δεν την είχε γνωρίσει φυσικά, δεν είχε γεννηθεί ακόμα η μητέρα μου. Η επόμενη φωτογραφία δείχνει την κηδεία του Θεοδόρου Μόδη. Αυτό είναι το μοναστήρι, ο κεντρικός δρόμος, με χιλιάδες κόσμο. Ο κεντρικός δρόμος που λεγόταν Φαρδί, επειδή είναι πιο μεγάλος, ας πούμε. Και οι δυο τους, η Παρασκευή και ο Θεόδωρος, αυτός ήταν πλούσιος, ζούσαν εύπορα και είχαν και τσακωμούς μεταξύ τους. Κάποια φήμη λέει ότι η Παρασκευή κάποτε τον είχε at gunpoint. Έτσι. Αλλά το κοινό που είχαν... Η αγωνίστρια. Ναι, η αγωνίστρια. Το κοινό που είχαν ήταν ότι αγαπούσαν κάθε τι ελληνικό. Μεγάλοι πατριώτες. Μπράβο. Στο επόμενο φωτογραφία δείχνω δύο πρωτοφολάκια, τα οποία είναι παραγγελία φτιαγμένα με ψηλές χάντρες σαν μοσαϊκό και απεικονίζουν εθνικές ημερομηνίες. Η μία είναι το 1453 που έπεσε η Κωνσταντινούπολη, η άλλη είναι το 1821 που έγινε η Επανάσταση. Και στο άλλο πορτοφολάκι έχουμε τον Γιώργο Μόδη, τα αρχικά του, και τον Γιώργο που σκοτώνει τον Άγιο Γιώργη που σκοτώνει τον Δράκο, αλλά από πίσω έχουμε την ημερομηνία 1908. Έτσι. Λοιπόν, το 1908 γιατί είναι τόσο σημαντική ημερομηνία? Εγώ δεν το ήξερα, πήγα και το έψαξα. Γιατί το 1908 είναι η επόμενη φωτογραφία που βλέπουμε, έπεσε ο Σουλτάνος και οι Οθωμανοί ξαναβάλανε το Σύνταγμα, φέρανε το Σύνταγμα. Το 1908 σηματοδοτεί το τέλος του Μακεδονικού αγώνα. Γιατί τώρα μπορούσαν να ψηφίζουν. Ναι. Και δεν μπορούσαν πλέον οι Βούλγαροι να λένε ότι εμείς είμαστε εδώ, αφού θα ψηφίσουμε και θα αποφασιστεί ποιοι είναι εδώ και ποιοι δεν είναι εδώ. Οι Έλληνες το δεχτήκαν με μεγάλα. Στη φωτογραφία βλέπουμε τη σημαία στα δεξιά που γράφει «Ζήτω το Σύνταγμα». Η σημαία στα αριστερά γράφει «Ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότης».
αυτά οι Έλληνες τα είχαν υπερβάλει, γιατί ούτε ελευθερία υπήρξε, ακόμα ήταν Τούρκοι, δεν φύγανε. Αλλά τα δεχτήκαν με μεγάλη ευχαρίστηση αυτά τα γεγονότα οι Έλληνες και όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, τα χιλιάδες κόσμος χαίρονται για το ότι έχουμε πλέον κάποιο είδος ελευθερία και αυτοπροσδιόρηση. Μάλιστα. Ποιες είναι λοιπόν οι εντυπώσεις του κοινού που διάβασε ή που άκουσε το βιβλίο, πώς ο Νίκολας Γκέιτζ λέει πίσω ότι είναι μια, η ζωή μιας καταπληκτικής, η καταπληκτική ζωή μιας γυναίκας. Να. Έτσι. Ο Νίκολας, να, το πάμε να το χρειάμε. Ο Νίκολας Γκέιτζ. Ασφαλώς ο Νίκολας Γκέιτζ θα έδωσε καλές κριτικές, γιατί ίσως να προσβλέπει σε μια ταινία στην οποία θα λάβει μέρος. Όχι ο ηθοποιός, ο Νίκολας, ο Κατσογιάννης που έγραψε το Ελένη. Όχι ο ηθοποιός ο Νίκολας. Να, μακάρι. Ο Νίκολας Κέιτζ, λέω, θα τον προσεγγίσουμε και τον Νίκολας Κέιτζ. Όχι, είναι ο Κατσογιάννης που έγραψε το Ελένη. Αλλά και πολλοί άλλοι, έχω εδώ πολλές κριτικές, πολύ ένθερμες, που το βρίσκουν a wonderful book, a remarkable, moving, informative story, a must read for anyone with interest in Greece or simply in human nature. Πολύ Στο βιβλίο εδώ λέει ότι πρόκειται για δύο γυναίκες και ένα... δύο δυνατές γυναίκες και ένα... τι λέει... Αλλά πρέπει να προσθέσουμε ότι ήταν και ένα σπίτι που παίζει σημαντικό ρόλο στο βιβλίο. Και αυτή είναι η επόμενη φωτογραφία. Ο πατέρας μου ήθελε να κτίσει ένα σπίτι σε βυζαντινό στυλ για την αγαπημένη του από την Κωνσταντινούπολη. Και όταν είδε την τράπεζα να κτίζεται στη Φλόρινα με βυζαντινό στυλ από έναν περίφημο Έλληνα αρχιτέκτονα, τον Αριστομένη Βάλβη, προσέλαβε τον ίδιο να μου φτιάξει βυζαντινό σπίτι στη Φλόρινα. Υπάρχει αυτό το σπίτι ακόμα? Αυτό το σπίτι υπάρχει. Στη φωτογραφία βλέπουμε ο Βάλβης. Πήρε ως πρωτότυπο ενός διεθνού φήμης αρχιτέκτονα του Le Corbusier, που είχε φτιάξει, αριστερά βλέπουμε τη Βίλα Σουάμπ ή την τουρκική βίλα που λένε στην Ελβετία. Και ο Βάλβης αντέγραψε αυτό το σχέδιο σε πιο μικρό, γιατί ήταν πιο μικρό το οικόπεδο του πατέρα μου. Αντί να έχει δύο ημικυκλικά δωμάτια, είχε ένα μόνο ημικυκλικό δωμάτιο. Και αυτό το σπίτι έχει γίνει landmark στη Φλόρινα. Έτσι, Και παρόλο που είναι landmark, η δεύτερη φωτογραφία δεξιά δείχνει ότι του βγάλανε την κάνοπη που είχε κάτω με τα χεραμίδια, του βάλανε και πράσινα παντζούρια, τέλος πάντων. Ωραία. Πριν από την έναρξη της συνεντεύξεως, της συνομιλίας μας, αναφερθήκατε σε ένα ηχητικό και ακόμα και vision, το οποίο... Τώρα είναι η ώρα αυτό, γιατί... Αυτό που έγινε είναι ότι ήρθε ο Ιταλικός πόλεμος και οι Έλληνες νικήσανε. Ναι. Διώξαν τους Ιταλούς βαθιά στην Αλβανία. Συγκεκριμένα στην Ιταλία, στην Ιταλόφωνη Ελβετία που ζω, οι στρατιώτες, οι Ελβετοί, ανταγωνίζονται τους στρατιώτες, τους Ιταλούς που είναι απέναντι και τους κοροϊδεύουν, τους λένε «Θα σας στείλουμε να πολεμήσετε τους Έλληνες». Και εκείνη την εποχή είπε ο Τσόρτσιλ το περίφημο ότι οι Έλληνες πολεμούσαν. Οι Έλληνες, οι ήρωες πολεμούσαν. Και τον έχω εδώ στη φωνή του, το βρήκα. Μπορούμε να το ακούσουμε, αν ακούγεται. Να πάμε να το ακούσουμε. Ναι. Okay. Πάμε να δούμε αυτό το σύντομο βίντεο κλιπ, τη φωνή του Τσόρτσιλ. Our allies, the Greeks, have seen off the Italian army. Hence, we will not say that Greeks fight like heroes, but we will say that heroes fight like Greeks. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν, απίθανο ότι μπορεί να βρει κανείς στο ίντερνετ. Βρήκα η άλλη φωτογραφία, νούμερο 11, κατά τύχη έδεσα πάνω της και βλέπουμε εδώ τη Φλόρινα και έναν γερμανό αξιωματικό στο πρώτο πλάνο που ποζάρει με την Φλόρινα στο από πίσω, να τη στείλει προφανώς στη μαμά του, στην αγαπημένη του στη Γερμανία.
Αλλά αν κοιτάξουμε προσοχή πάνω από το κεφάλι του, λίγο πιο πάνω, είναι το ημικυκλικό μπαλκόνι του σπιτιού του Μόδη. Mm-hmm. Και με λίγο παραπάνω προσοχή βλέπουμε ότι μια μαύρη φιγούρα και με άσπρα μαλλιά. Μάλιστα. Είναι η Παρασκευή, η οποία κατοικούσε μόνη στο σπίτι, γιατί δεν μπορούσε να έρθει ο γιος με την οικογένειά του. Και ήταν στο μπαλκόνι την ώρα εκείνη να είμαι. Φορούσε μαύρα γιατί ήταν. Έτσι καταβάζουν τα μαύρα οι Έλληνες. Ναι. Τα έβαλε ως χείρα και δεν τα έβγαλε ποτέ της. Ναι, ήταν όταν σκότωσαν τον άντρα της. Τα έβαλε δεκαετίες πριν το σκότωσαν τον άντρα της, αλλά τα κράτησε μέχρι να πεθάνει. Και. Ναι, μετά όμως ήρθαν οι Γερμανοί να βοηθήσουν τους Ιταλούς, γιατί οι Ιταλοί ήταν κάνα θάλασσα. Και οι Γερμανοί συνέλαβαν τον πατέρα μου φυλακή, μεγάλες περιπέτειες, και ήθελαν να κατασχέσουν το μεγάλο σπίτι. Φοβήθηκε η Παρασκευή, έτρεξε και κάλεσε την μητέρα μου και τα παιδιά. Ελάτε να μείνουν όλοι μαζί, να φαίνεται γεμάτο το σπίτι, μην το κατασχέσουν. Το κατέσχεσαν, όχι, κατέσχεσαν το μεγάλο με κυκλό δωμάτιο ούτως ή άλλως οι Γερμανοί. Και όλα αυτά, ώσπου να φύγουν οι Γερμανοί και στην απελευθέρωση, βλέπουμε στη φωτογραφία 12 τον θείο μου, τον άλλο Γιώργο Μόδη, τον μεγάλο, τον Μακεδονομάχο, ο οποίος ανέλαβε από τον Γιώργο Παπανδρέου, τον παππού του πρόσφατου Γιώργου Παπανδρέου Πρωθυπουργού, ο οποίος τον έστειλε στη Θεσσαλονίκη να αναλάβει τα κλειδιά από τους, συμμάχους. Φεύγαν οι συμμάχοι, οι Γερμανοί είχαν φύγει και οι σύμμαχοι παραδίδαν την πόλη στους Έλληνες επισήμως, στον Γεώργιο Μόδη, ο οποίο βλέπουμε εδώ πέρα να χαιρετάει τα πλήθη στην παραλία, στη Λεωφόρο Νίκης, όπου παρελάβει. Τα πράγματα δεν αποδείχθηκαν τόσο εύκολα πάλι, γιατί ήταν οι κομμουνιστές μέσα, οι οποίοι είχαν στενερή αντίσταση στους Γερμανούς και τώρα θέλανε αμοιβή τους και δικαιώματα, power. Θέλανε να φτιάξουν ένα μικρό κράτος με πρωτεύουσα τη Φλόρινα, το οποίο θα το αναγνώριζαν τα Σοβιετικά κράτη στα Ηνωμένα Έθνη. Και έχουμε τον εμφύλιο πόλεμο. Ενώ ο Παγκόσμιος Πόλεμος σταμάτησε το 1944, οι Έλληνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε πόλεμο, σε έναν εμφύλιο πόλεμο τώρα, ναι, που διεξάγεται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα, ναι. Και τελειώνει με την μάχη στη Φλόρινα, στις 12 Φεβρουαρίου του 1949, στην οποία οι εθνικές δυνάμεις νικούν τους κομμουνιστές. Και οι κομμουνιστές αποσύρονται και από εκεί πέρα τελειώνει, από εκεί πέρα σε ειρήνη. Το αστείο είναι ότι βλέπουμε στη φωτογραφία 13 την εφημερίδα της επόμενης ημέρας που ανακοινώνει τη μεγάλη ελληνική νίκη εις Φλόριναν και διαδραματίζεται έτσι το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Πολέμου, ναι. Αλλά ο πόλεμος στο έδαφος ήταν μάταιος, γιατί σε ένα πιο ψηλό επίπεδο ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν είχαν αποφασίσει πού θα πάνε οι χώρες. Στη 2014 βλέπουμε τη περίφημη χαρτοπετσέτα. Η φωτογραφία 14 δείχνει το percentage, την συμφωνία των ποσοστών. Σε ποια σφαίρα επιρροής θα ανήκουν οι χώρες, τα Βαλκάνια. Ναι. Και βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, το έγραψε αυτά ο Τσόρτσιλ στη Μάλτα, σε ένα καφενείο μέσα. Το έγραψε ένα χαρτί και το πέρασε στον Στάλιν και ο Στάλιν έβαλε το checkmark που βλέπουμε πάνω, εγκρίνω. Και η έγκριση ήταν ότι η Ελλάδα θα είναι 90% στη Δύση. Μάλιστα. Και μόνο 10% στην Ανατολή. Η Ιουγκοσλαβία θα είναι 50-50 κτλ. Και γι' αυτό ο πόλεμος ήταν λιγάκι άδικα σκοτώνοντας ο κόσμος. Μα πάντα σε όλους τους πάντα έτσι γίνεται. Ο κόσμος σκοτώνεται άδεια. Τώρα έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Συρία, που είναι αδικία μεγάλη, αλλά δυστυχώς αυτοί που ελέγχουν, οι μεγάλες δυνάμεις, έτσι τα θέλουν τα πράγματα για να ελέγχουν τα λεφτά. Πετρέλαια τις δυνάμεις, και λεφτά. Ναι. Έτσι, από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε. Ναι. Η τελευταία φωτογραφία, η 15, είναι ένα χόμπι του πατέρα μου, ο οποίος ήταν μανιακός φωτογράφος, χόμπι πολυτελείας στην εποχή εκείνη, αλλά έβγαζε πολλές φωτογραφίες. Κέρδισε σε διαγωνισμό φωτογραφικό το πρώτο βραβείο με τη φωτογραφία αυτή, η οποία προφανώς είναι η μητέρα μου, contre jour, στην παραλία, και η οποία τελικά κατέληξε στο εξώφυλλο αυτού του βιβλίου. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, μάλιστα. Okay. Το βιβλίο έχει πολλά, έχει πολλή ιστορία, γεγονότα, πλοκή και...
Δεν θα τα πούμε τώρα, γιατί λοιπόν, να μην χαλάσουμε. Λίγα, να μην χαλάσουμε. Αναγνώστης, διαβάζοντάς το, ναι. Πού μπορεί να το βρει ο αναγνώστης αυτό? Οπουδήποτε, στο Amazon παραδείγματος χάρη, ναι. Αλλά μπορεί να το παραγγείλει σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο. Και υπάρχει σε Kindle version, πολύ πιο φθηνό, και από τις 26 του μηνός θα είναι και σε audio. Α, εσύ. Μπράβο. Και ελπίζω σύντομα να είναι και στα ελληνικά, να πολύ έχω ωραία. Τελειώσει τη μετάφραση. Και... πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα, ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ. Και με την πρώτη ευκαιρία που θα εκδώσετε και το ελληνικό version, ελπίζω σε μερικούς μήνες. Να κοπιάσετε, να τα ξαναπούμε από κοντά και να μάθει και ο κόσμος για το θέμα αυτό. Και αν έχετε και άλλες ιδέες στο μυαλό και θα συνεχίσετε να γράφετε, και πάλι είστε πρόσδεκτος εδώ. Η πρώτη επιδίωξή μου είναι η ελληνική έκδοση. Η δεύτερη επιδίωξή μου θα ήταν μία adaptation στη οθόνη. Δηλαδή είτε έργο, είτε σειρά, είτε... αυτά θα επιδιώξω. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση. Γίνει, αυτό μπορεί να είναι μία ταινία μεγάλου μήκους. Ναι. Με μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος, γιατί το θέμα της είναι πολύ ενδιαφέρον. Ή μπορεί να γίνει ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Να δούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα που ήρθατε. Και εγώ χάρηκα. Και εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα. Να είστε καλά. Κάπου εδώ να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Και ένα ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και το Varosletics φυσικά που μας στηρίζουν. Εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί και την ερχόμενη Κυριακή, πάντα Κυριακή, λίγο πριν τις 8, κάπου εκεί, με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να προσέχετε αυτούς σας. Καληνύχτα σας.